στον εθνικό κήπο απέναντι από την παιδική βιβλιοθήκη αυτή η ωραία πύλη σε οδηγεί σε αυτό το χώρο με τα ρωμαϊκά ερείπια. Μπορεί να είναι κάποιος κήπος από ρωμαϊκή βίλα της πόλης που έφτιαξε ο Αδριανός. Η πύλη του Αδριανού χώριζε συμβολικά, γιατί δεν είχε τείχος, την παλιά πόλη του Θησέα, το γράφει επάνω αλλά δεν φαίνεται, είναι πολύ μαύρα τα γράμματα, από την καινούργια. Και εδώ όλα είναι αρκετά έτσι μεγάλα και παρατημένα, άρα προς το ρωμαϊκό. Και εδώ βλέπουμε αυτό την επιγραφή Κέσαρ Αελίους Πίους Κονστριμπούτορ Ακουεντούκ. Ναι, Ακουεντούκ. Λοιπόν, αυτό τώρα το έμαθα, δεν το ήξερα. Αυτό ήταν στην πύλη του υδραγωγείου, του Αδριανού, στη Δεξαμενή δηλαδή. Η Δεξαμενή είχε μπροστά ένα χώρο, σαν χώλ ας πούμε, έτσι, και από πάνω το επιστέγασμα ήταν αυτό. Και αυτό το κομμάτι που μάρμαρο το είχαν βγάλει, το είχαν εντυχήσει στην Μπουμπουνίστρα, εκείνη τη βρύση της τουρκοκρατίας, και ύστερα όταν αυτοί την χαλάσανε, το φέρανε εδώ πέρα. Και το βλέπεις εδώ, αυτό το πράγμα από τη Δεξαμενία, δεν είναι καταπληκτικό? Εδώ σε αυτό το χώρο τον ανοιχτό με τα ρωμαϊκά πράγματα της Αθήνας, τα ρωμαϊκά ίχνη της Αθήνας. Δεν είχα ιδέα, τώρα τα μαθαίνω, νόμιζα κι εγώ πως ξέρω την Αθήνα, τίποτα δεν ξέρω. Όλα τώρα τα μαθαίνω, με μία βόλτα την ημέρα που κάνει τη βαρεμάρα πέρα.